ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Όλα λοιπόν έτοιμα για την έναρξη του ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Και βγάζει μάλιστα πολύ ωραία πάσα για τον Μπίσεσβαρ. Ο Απόλλων επιτίθεται με 4 παίχτες. Ο Μπίσεσβαρ έδωσε την πάσα για τον Πίτα. Το πλασέ αποκρούει ο Σίλβα. Αυτή είναι η πρώτη φάση στον αγώνα. Καταγράφεται στο 15ο λεπτό. Και βλέπετε τον Μπίσεσβαρ να παίζει κάθετα και να βρίσκει τον Πίτα στην περιοχή. Ο Γιόρζε προσπάθησε να τον κλείσει. Απέκρουσε ο Σίλβα. Και ο Απόλλων κέρδισε το κόρνερ του Νασβίλη και με αντίπαλο τον Ζαχίτ προσεγγίζει την περιοχή και κάνει το σουτ κοντράρι. Μπάλα ο Σίλβα την έχει ακουμπήσει και έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ. Πάνω σε παίκτη του Απόλλων για να πάει απέναντι εκεί που ο Ροπέρς περιμένει και ξαναστέλνει τη σέτρα και σουτ από τον Γιούστε και έχει δώσει πέναλτι. Πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον Λουτέμο. Προφανώς η μπάλα είχε πορεία προς την εστία. Είδατε και την αντίδραση από τον Λουντέμο. Εδώ ξανά η παλιά από τον Ροπέρς. Πάνω στο αριστερό χέρι του Λουντέμο η μπάλα σφύριξε το πέναλτι ο Νικολάου. Είχε πέσει και ο Σίλβα. Θα πάει να το δει. Δεν είναι πέναλτι. Έχει αλλάξει την απόφασή του μετά την προβολή του VAR. Και έχουμε διαμαρτυρίες από πλευράς των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα. Έδωσε στον Ενσούε που κέρδισε την μπάλα στην περιοχή του Απόλλωνα. Ψάχνει να βρει στήριγμα, το βρίσκει στον Ζαχίτ λίγο έξω από την περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Αυτή είναι η πρώτη φάση για το Αποέλ. Καταγράφεται στο 30 λεπτό από την πάσα του Ενσούε. Φέρει την μπάλα στο δεξί. Δεν διστάζει, ωστόσο το σουτ δεν είναι εύστοχο. Δεν ανησυχεί καθόλου ο Δημητρίου. Με κάθετη κίνηση από τον Πίτα, ο Μπίσεσβαρ το παίρνει πάνω του, κάνει το σούτ, αποκρούει ο Σίλβα από κοντά, θα χαθεί πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Πίτας, δείτε εδώ ξανά την φάση με τον Μπίσεσβαρ, να μπαίνει στην περιοχή, να κάνει το σούτ. Ο Πίτας, ο οποίος φαίνεται να κινήθηκε και πιο μπροστά, ήταν σε θέση offside την ώρα που έγινε η φάση, δεν ξέρω αν υποδείχθηκε, έβλεπα την επαναληπτική προβολή. Εδώ ξανά το σούτ από τον Μπίσεσβαρ. Στέλνοντας την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, Μπίσεσβαρ από κοντά, έξω η μπάλα. Πανωτές για τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, εδώ δείτε, η κεφαλιά προς τα πίσω, σε πολύ πλεονεκτική θέση, δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Σε ακούμε, Ανδρέα Οδυσσέως. Παναγίνει το λάθος, ο Κλωναρίδης μπαίνει στη φάση του Απόλλων, βγαίνει με προϋποθέσεις. Και ο Ενσού επάνω παίξει με τον Σαχάρ, τον προλαβαίνει ο Ροπέρτς και στέλνει την μπάλα, αλλά έχει σηκωθεί το σημαίακι απέναντι, περίμενε ο βοηθός. Το ξεκάθαρες. Εδώ βλέπουμε λίγο το σώμα να γίνει μπροστά, είναι οριακή η φάση εν πάση περιπτώσει. Κάνει κίνηση ο Κλωναρίδης και τώρα θα υποδεχτεί την μπάλα και θα γυρίσει στον Σαχάρ το πλασέ. Ήταν δύσκολη η προσπάθεια. Στον Μαλεκίδη, ο οποίος θα στείλει την σέντρα εκεί που ο Ενσούε θα δώσει ύψος την μπάλα, αλλά είναι στην περιοχή του Αποέλ. Δεν απομάκρυνε σωστά ο Σέλης και έγινε το σουτ και η μπάλα πέρασε έξω. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή από τον Παπουνασβίλη στο δεύτερο ημίχρονο για τον Απόλλωνα. Από την σέντρα του Μαλεκίδη. Δεν ήταν καλό το διώξιμο από τον Ενσούε. Στη συνέχεια δεν έφυγε μακριά η μπάλα από τον Σέλη. Δόθηκε η δυνατότητα στον Παπουνασβίλη να κάνει το σουτ. Ήταν άστοχο. Βγήκε ο Ενσούε, ο Πίτας πρόλαβε ο Ροπέρς και ο Μπίσεσβαρ μαζί με τον Γιόρζε διεκδικούν την μπάλα. Ο Μπίσεσβαρ, το σουτ που γίνεται από τον Παπουνασβίλη. Όπως και στην πρώτη φάση που δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Μπίσεσβαρ. Κερδίζει την μπάλα στην περιοχή, έδωσε την assist, έγινε το shoot. Έχει να επανέρχεται, αλλά οι τελικές προσπάθειες να μένουν ως εκεί. Όχι τόσο από το τελειώματα των ποδοσφαιριστών του. Όλο τον κόσμο στα όρια της περιοχής. 5-6 τα κερδισμένα φάουλ, εκτέλεσε ο Πέδρο. Κεφαλιά από τον Μπίσεσβαρ, η μπάλα φεύγει έξω. Ενδεικτικό για τις σκέψεις του και για τα πράγματα που προσπαθεί να διορθώσει. Ενώ ο Πίτας έχει μεγάλη ευκαιρία, θα πλασάρει. Απόκρουση και corner. Ξεκάθαρη φάση, καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο για τον Απόλλωνα. Δείτε εδώ το λάθος που γίνεται. Κερδίζει την μπάλα ο Πίτας. Ο Πέδρο θα στείλει την παλιά στην περιοχή. Κεφαλιά με πίσω βήματα και σουτ που γίνεται πάρα πολύ καλό, αλλά άστοχο. Από τον Νικολά την κοινή.
τα τελευταία 15 λεπτά στον αγώνα. Με άψογο στυλ αλλά άστοχο. Μπισεσβάρ. Με τον Τικινί μπαίνει στη φάση ο Πίτας και κάνει το σουτ και σημειώνει το γκολ. 1-0 ο Απόλλων. Μετουσιώνει την επιρροχή του συγκόλ και δείτε τον Γιάννη Πίτα. Να δούμε τη φάση από την αρχή. Η πάσα από τον Μπισεσβάρ. Ο Τικινί και στη συνέχεια δείτε τον Πίτα με ποιο τρόπο καταφέρνει να ελευθερωθεί και να φέρει την μπάλα στο αριστερό του πόδι. Μόλις κάει μπάλα στο έδαφος θα την στείλει στην απέναντι γωνία. Δεν είχε περιθώρια νομίζω να αποκρούσει ο τερματοφύλακας, ο Σίλβα. Και έτσι ο Απόλλων με αυτή την εξαιρετική ενέργεια από τον διεθνή άσο του, τον Γιάννη τον Πίτα, είναι μπροστά στο σκορ στον τέρμι με το Αποέλ. Εφρέμ και Ζαχίτ. Εκτελεί ο Ζαχίτ με δύναμη στην περιοχή, έχει σηκωθεί το σημαίακι. Να δούμε και που θα πάει μπάλα. Στον Σέλι ο οποίος ήταν σε θέση offside. Καλή για τον Εφρέμ, έχασε λίγο το control, όμως εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Έστειλε την παλιά απέναντι, πέρασε από τον Wheeler, ευκαιρία με τον Garner. Απόκρουση εκεί, δεν είμαι βέβαιος αν ήταν ο Ροπέρς ή ο Δημητρίου. Ευκαιρία μεγάλη για το Αποέλ στο 81ο λεπτό. Γκολ του Πίτα. Ο Εφρέμ θα στείλει την παλιά απέναντι. Για να δούμε, ακουμπά την μπάλα. Αν την έχει ακουμπήσει ο Κλωναρίδης, ήταν σε αντικανονική θέση ο Garner. Βγήκε η άμυνα ωστόσο. Τρίπλαρε ο Εφρέμ και έπαιξε ξανά με τον Ζαχίτ. Έφερε την μπάλα στο δεξί και έκανε το σούτ έξω. Πολύ καλή στιγμή με τον Γκαγιά Ζαχίτ να απειλεί τον Απόλλωνα και τον Δημητρίου. Σημάδεψε τη γωνία, δεν την βρήκε ωστόσο. Δείτε από ποιο σημείο και αφού έχει σηκώσει λίγο το κεφάλι πάνω, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Απόλλωνα. Ο Ανουάρ γυρίζει στον Ενσούε, ξανά στον Ανουάρ. Αρκετοί παίκτες του Απόλλωνα στην περιοχή. Το γύρισμα με δύναμη, η μπάλα στον Ενσούε και στη συνέχεια σε παίκτη του Απόλλωνα. Στην προσπάθεια του να φτάσει στην ισοφάρση, ο Ζαχίτε κόψε πολύ ωραία. Εφρέμ θα κάνει το πλασ έξω. Πολύ μεγάλη φάση για το Απόλλωνα σε χρόνο καθυστέρησης. Ήταν σε πλεονεκτική θέση, λίγο διαγώνια στην περιοχή. Άλλαξαν την μπάλα με τον Ζαχί. Τρίπλαρε πάρα πολύ ωραία τον Μάρκοβιτς. Έκανε το πλασέ, αλλά δεν ευτύχησε για το Αποέλ να ισοφαρίσει, καθώς η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα Δημητρίου. Εκτός. Τέλος του αγώνα, ο Απόλλων παίρνει μια πολύτιμη νίκη και ξεφεύγει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 3 βαθμούς διαφορά από την Ομόνια. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.